σασμός. Ο άγραφος νόμος του σασμού στην Κρήτη ένωσε δύο οικογένειες δίνοντας τέλος σε διαφορές χρόνων. Και εκεί απάνω σκύψαμε όλοι περίπου τώρα 5-6 μήνες για να μπορέσουμε να βρούμε τον τρόπο πώς μπορούμε να ενώσουμε και να κάνουμε το σασμό. Σασμός, σιάχνω, παύλα, φτιάχνω. Το Ιερό Μυστήριο της Βάπτισης για πρώτη φορά στα χρονικά μέσα στο κατάστημα κράτησης Κρήτη 1 στην Αγιά Χανίων ήρθε σαν επιστέγασμα των προσπαθειών των λεγόμενων μεσητών με πρωτοστάτες τον Παπά Ανδρέα Κεφαλογιάννη από τα Ανόγια και τον Διευθυντή της Φυλακής Γιώργο Κονταξάκη. Η 7χρονη νεκταρία έγινε ο λόγος για να συμφιλειωθούν δύο οικογένειες, οι διαφορές των οποίων έχουν οδηγήσει δύο ανθρώπους στη φυλακή. Ευτυχώς αυτές οι διαφορές γεφυρώθηκαν, μπήκαν στη μέση οι μεσίτες και κάνανε αυτό που λέμε το σασμό και πλέον με τη βοήθεια και του Διευθυντή του Καταστήματος Κράτησης της Αγιάς, του κυρίου Κονταξάκη, ο οποίος συνέβαλε και εκείνος τα μέγιστα και των μεσιτών, αυτές οι οικογένειες πλέον θα είναι μαζί. Το μυστήριο τελέστηκε χθες στον Ιερό Ναό Αγίου Ονυσίμου που βρίσκεται σε χώρο προαυλισμού των κρατουμένων του καταστήματος κράτησης. 5 νονοί, μεταξύ αυτών και ο διευθυντής του καταστήματος Γιώργος Κονταξάκης, έδωσαν στη νεοφώτιστη ευχές για υγεία και καλοτυχία. Είναι ένας φάρος. Ένας φάρος που θα σηματοδοτεί με τη λάμψη και με το φως το οποίο θα βγάζει την ενότητα την οποία χρειάζονται οι κοινωνίες. Και νομίζω ότι όταν θα μεγαλώσει θα καταλάβει ακριβώς τι της είπα. Γιατί με είπε νονέ και δάκρυσα. Η βάφτιση της 7χρονης σηματοδοτεί το οριστικό τέλος κάθε πράξης αντιπαλότητας ή αντεκδίκησης. Και αυτό είναι κανόνας απαράβατος μετά την επίτευξη του σασμού. Αποτελεί πλέον ο κριτικός, ο άνθρωπος ο οποίος λύνει τις διαφορές του με τον διάλογο, δίνει τις διαφορές του σε κάθε περίπτωση, βρίσκοντας τη λύση όχι στο όπλο αλλά στο λόγο. Μαζί με τις ευχές των πνευματικών της, η νεκταρία θα κουβαλάει μέσα της σαν φυλακτό, μια πράξη που δεν αποφάσισε η ίδια, καθόρισε όμως εν αγνία της το μέλλον δύο οικογενειών. Αυτές οι οικογένειες πλέον δώσανε την ευλογία στο παιδάκι τους και επομένως θα πορεύονται στο εξής χέρι-χέρι. Στα δικαστήρια Ηρακλείου αναμένεται να εκδικαστεί αύριο η υπόθεση με αντιδίκους τον πατέρα και τον ονόπια της 7χρονης, έχοντας όμως μεσολαβήσει ο σασμός.